Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την πέμπτη διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Στη διάλεξη αυτή θα δούμε για τις μεθοδολογίες σχεδίασης ιεραρχίας μνήμης και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση του προβλήματος της αργής και ενεργοβόρας εξωτερικής μνήμης. Κάθε φορά που ο επεξεργαστής θέλει να διαβάσει ή να γράψει κάτι στην εξωτερική μνήμη, τότε δαπανούνται πάρα πολλοί κύκλοι προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια. Έτσι λοιπόν, εδώ θα δούμε τη διαδικασία σχεδιασμού προσαρμοσμένης ιεραρχίας μνήμης, η οποία ελέγχεται από το λογισμικό. Δηλαδή το λογισμικό αποφασίζει πού θα γραφτούν κάποια δεδομένα, με σκοπό βέβαια την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους και ασφαλώς την αύξηση των επιδόσεων. Αυτή εδώ η μεθοδολογία έχει αναπτυχθεί από την IMEC, το Διεθνές Αυτοερευνητικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Βέλγιο. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι επιδόσεις των επεξεργαστών έχουν εκτοξευθεί, κάτι που δεν έχει συμβεί με τη μνήμη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι συνεχώς δημιουργείται και αναπτύσσεται και μεγαλώνει ένα χάσμα στις επιδόσεις ανάμεσα στον επεξεργαστή και στη μνήμη. Το χάσμα αυτό συνεχώς μεγαλώνει. Γι' αυτό λοιπόν απαιτούνται τεχνικές και κυκλώματα τα οποία θα μπορέσουν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Προκειμένου λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα, να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, έχει προταθεί η χρήση της ιεραρχίας μνήμης. Η ιεραρχία μνήμης βλέπουμε και στους σταθερούς υπολογιστές, όπου έχουμε τον επεξεργαστή, την κρυφή μνήμη επίπεδο 1, κρυφή μνήμη επίπεδο 2, συνήθως κρυφή μνήμη επίπεδο 3, την εξωτερική μνήμη, το σκληρό δίσκο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, κάθε σύγχρονο ψηφιακό σύστημα που αποτελείται από επεξεργαστή διαθέτει ένα ή παραπάνω επίπεδα της μνήμης που συνδέονται μεταξύ τους με έναν ιεραρχικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, έχουν εισαχθεί ανάμεσα στην εξωτερική μνήμη που βρίσκεται το πρόγραμμα και τα δεδομένα, έχουν εισαχθεί ενδιάμεσα επίπεδα μνήμης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των συχνότερα προσβάσιμων δεδομένων. Οι μικρότερες μνήμες έχουν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας αναπρόσβαση και ασφαλώς καλύτερη ταχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι μνήμες έχουν πάρα πολλά ωφέλη αν χρησιμοποιηθούν βέβαια με τον σωστό τρόπο. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, αν δεν γίνει η σωστή εκμετάλλευση αυτών των επιπέδων της μνήμης, τότε δημιουργούνται κάποια προβλήματα και συχνά βλέπουμε μία αύξηση του χρόνου εκτέλεσης. Μία ιεραρχία λοιπόν μνήμης χρησιμοποιείται για να εξοικονομηθεί ενέργεια. Έτσι λοιπόν, στο σχήμα αυτό βλέπουμε ότι στην αριστερή πλευρά έχουμε τον επεξεργαστή και το αρχείο καταχωρητών και αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε καμία μνήμη ενδιάμεσα και έχουμε μόνο την εξωτερική μνήμη που την έχουμε ονοματίσει α, τότε ασφαλώς η ενέργεια που δαπανάται για να γίνει η πρόσβαση και η εγγραφή κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος είναι π ίσον 100%. Αν τώρα τοποθετήσουμε ενδιάμεσες μνήμες, συγκεκριμένα τοποθετήσουμε μία α τόνος μνήμη
και μία αλφα δίστομο μνήμη, όπου η αλφα τόνος μνήμη έχει ενεργειακό κόστος 0,1 και η αλφα δίστομο μνήμη, επειδή είναι πολύ μικρότερη μνήμη, έχει ενεργειακό κόστος αναπρόσβαση 0,01, τότε σημαίνει ότι αν καταφέρουμε και το 100% των προσβάσεων το οδηγήσουμε να υλοποιηθεί από τη μνήμη αδίστονο, τότε η μνήμη αδίστονο θα έχει κατανάλωση το 100% επί 0,01. Βέβαια, θα απαιτηθούν κάποιες ενημερώσεις των δεδομένων, έστω είναι 10%, οπότε 10% επί 0,1 και ασφαλώς θα απαιτηθήσουμε κάποια δεδομένα και από την εξωτερική μνήμη, έστω 1%. Άρα με αυτά τα συντηρητικά νούμερα, δηλαδή το 100% των προσβάσεων να υλοποιείται από το επίπεδο 1 της μνήμης, το 10% από το επίπεδο 2 και μόνο 1% από το τελευταίο επίπεδο, παρατηρούμε ότι η ενέργεια που απαιτείται είναι το 3% της αρχικής ενέργειας. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη τεχνική σε αλγορίθμους που φέρουν το χαρακτηρισμό ότι είναι αλγόριθμοι που επαναχρησιμοποιούν δεδομένα. Δηλαδή, κάποια δεδομένα τα διαβάζουν παραπάνω από μία φορές. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν που γίνεται προσπέλαση για ανάγνωση παραπάνω από μία φορές μπορούν να αποθηκευτούν σε κάποια ιεραρχία μνήμης πολύ πιο κοντά στον επεξεργαστή, με συνέπεια να υπάρχει ενεργειακό όφελος. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σχεδιασμού για την ιεραρχία μνήμης. Μπορεί να είναι καθορισμένη ή προσαρμοσμένη η ιεραρχία μνήμης. Για παράδειγμα, στους επεξεργαστές Pentium ή J3, J5, J7 της Intel, η ιεραρχία μνήμης είναι καθορισμένη εργοστασιακά. Δηλαδή, έχει συγκεκριμένο μέγεθος για κάθε επίπεδο. Για το επίπεδο 1 της κρυφής μνήμης, για το επίπεδο 2, για το επίπεδο 3 και ούτω καθεξής. Η άλλη προσέγγιση είναι προσαρμοσμένη. Δηλαδή, ο σχεδιαστής μπορεί ελεύθερα να σχεδιάζει την ιεραρχία μνήμης κατά το χτίσιμο, κατά τη δημιουργία ενός ASIC. Μία τεχνική που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στα συστήματα που έχουν ιεραρχία μνήμης και η οποία αυξάνει τις επιδόσεις όλου του συστήματος είναι η προμετάκληση. Η προμετάκληση είναι το prefetch, δηλαδή η μεταφορά δεδομένων πριν να χρειαστούν, ώστε τη στιγμή που θα χρειαστούν να βρίσκονται πολύ κοντά στον επεξεργαστή και να μην υπάρχει καθυστέρηση πρόσβασης εξωτερικής μνήμης. Έτσι λοιπόν, η προμετάκληση δεδομένων μπορεί να γίνει αν η κρυφή μνήμη ελέγχεται από το υλικό. Για παράδειγμα, μία απλή μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων μεταφέρει δεδομένα, οπότε αυτά δεν είναι διαθέσιμα στην τοπική μνήμη. Η FSM προκαλεί βέβαια ενεργειακή επιβάρηση, αλλά είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Καλύτερη τεχνική γίνεται αν αυτή η μνήμη που βρίσκεται εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος, ελέγχεται τελείως από το λογισμικό. Δηλαδή, είναι μια μνήμη scratchpad. Η μνήμη λοιπόν αυτή scratchpad επιτρέπει το λογισμικό να προσδιορίζει πότε θα γράψει κάτι και σε ποια διεύθυνση. Ελεγχιστοποιείται το υλικό, γιατί το λογισμικό αποφασίζει πια πότε και πού θα γραφτεί κάποιο μπλοκ δεδομένων και υπάρχει καλύτερη εκμετάλλευση του υλικού. Βέβαια, αυτό απαιτεί ότι έχει δημιουργηθεί κατάλληλο λογισμικό. Άρα λοιπόν, η πολυπλοκότητα απομακρύνεται από το υλικό και μεταφέρεται στο λογισμικό.
Η προσαρμογή της ιεραρχίας μνήμης συνεπάγεται δύο προβλήματα. Ας αναλύσουμε το πρώτο πρόβλημα. Έχουμε έναν κώδικα της εφαρμογής, όπου υπάρχουν τρία loops. Από i ίσον 0 έως i μικρότερο του 4, από j ίσον 0 j μικρότερο του 3 και k ίσον 0 k μικρότερο του 6. Βλέπω λοιπόν ότι στην δεξιά πλευρά του εσωτερικού μπλοκ γίνεται πρόσβαση ανάγνωσης στο πίνακα α στη θέση i επί 4 συν k. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι κάποια δεδομένα διαβάζονται παραπάνω από μια φορές. Για παράδειγμα, το δεδομένο στην θέση 4, το οποίο μπορεί να εξαχθεί είτε να ανέχουμε y ίσον 0, k ίσον 4, ή y ίσον 1, k ίσον 0, ή ακόμα και y ίσον 1, k ίσον 0 και j ίσον 0. Δηλαδή παρατηρούμε ότι κάποια δεδομένα γίνεται πρόσβαση ανάγνωσης παραπάνω από μία φορά, δηλαδή διαβάζονται πολλαπλές φορές. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε σε αυτό το κομμάτι κώδικα είναι πώς θα διακρίνουμε τι θα τοποθετήσουμε στο δεύτερο επίπεδο και τι θα τοποθετήσουμε στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης, δηλαδή πώς θα γίνει η διάκριση των συχνότερων τμήματων ή δομών δεδομένων εντός του κώδικα και πού θα πρέπει αυτά να τοποθετηθούν. Γιατί η τοποθέτησή τους συνεπάγεται με αντίστοιχα ωφέλη ενεργειακά και ωφέλη επιδόσεων. Και το θέμα είναι ότι αν τοποθετηθούν αυτά τα δεδομένα π.χ. του πίνακα α στο πρώτο επίπεδο, τότε ενδεχομένως θα είναι πιο αρχιχώρος να τοποθετηθούν δεδομένα ενός άλλου πίνακα που επίσης έχει κάποια επαναχρησιμοποίηση στο πρώτο επίπεδο. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας συμβιβασμός να τοποθετηθούν τα δεδομένα του πίνακα α ή τα δεδομένα του πίνακα β. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι το πρόβλημα που θα πρέπει να απαντήσει ο σχεδιαστής και να υπολογίσει το βέλτιστο αριθμό των επιπέδων της ιεραρχίας μνήμης. Για παράδειγμα, το σύστημά μας θα έχει ένα επίπεδο ιεραρχίας μνήμης, θα έχει ενδεχομένως ένα αλφαδίστονο μόνο ή θα έχει αλφαδίστονο και αλφατόνος. Θα πρέπει λοιπόν, εφόσον μας το επιτρέπει σχεδιαστικά η αρχιτεκτονική, να προσαρμόσουμε τον αριθμό των επιπέδων μνήμης, θα πρέπει να αποφασίσουμε πόσα επίπεδα μνήμης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί η απόφαση το να τοποθετήσουμε πολλά επίπεδα, από τη μία συμφέρει ως προς τον ενεργειακό κόστος, αλλά εντούτοις αυξάνει πολύ το κόστος υλοποίησης και ασφαλώς την πολυπλοκότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει με σύνεση και ασφαλώς με κάποιο υπολογιστικό μοντέλο. Προκειμένου λοιπόν να προσαρμοστεί η ιεραρχία μνήμης ενός επεξεργαστή μιας αρχιτεκτονικής για μια συγκεκριμένη ομάδα εφαρμογών, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα script 5 βημάτων, μια μεθοδολογία 5 βημάτων, όπως έχει προταθεί από την IBM. Το πρώτο βήμα σε αυτή τη μεθοδολογία είναι η αναγνώριση των σημάτων με επαρκές ενδεχόμενο επαναχρησιμοποίησης. Δηλαδή, να αναγνωρίσουμε τα δεδομένα που φέρουν κάποια επαναχρησιμοποίηση. Η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιούμε είναι η κλασική αρχιτεκτονική, όπου υπάρχει ο επεξεργαστής, το αρχείο καταχωρητών, κάποια on-chip επίπεδα μνήμης και κάποια εξωτερική μνήμη. Επίσης, αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
προσαρμοσμένες συνδέσεις ώστε ο επεξεργαστής να συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε επίπεδο μνήμης, ώστε να μην χρειάζεται μια πρόσβαση για ανάγνωση, να διέλθει μέσα από κάθε επίπεδο που συνεπάγεται μια καθυστέρηση. Στο βήμα 1, λοιπόν, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα δεδομένα τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Έτσι, λοιπόν, για το παράδειγμα που έχουμε με τις τρεις δομές επανάληψης for, I, J και K, και πρόσβαση στον πίνακα α, I επί 4 συν K, μπορούμε να εκτυπώσουμε αυτές τις προσβάσεις στο χρόνο και ως προς τη διεύθυνση πρόσβασης, το δίκτυο πίνακα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι κάποιες θέσεις μνήμης επαναχρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, βλέπουμε οι θέσεις μνήμης που έχουν σημανθεί με το κίτρινο χρώμα χρησιμοποιούνται εντός των βρόχων επανάληψης, εντός του εσωτερικού βρόχου. Έτσι λοιπόν αυτό μπορεί να ονοματιστεί ως ένα ενδοαντίγραφο επαναχρησιμοποίησης. Ενώ κάποια δεδομένα χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς βρόχους επανάληψης, όπου αυτά είναι εξωτμηματικά αντίγραφα επαναχρησιμοποίησης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Τα ενδοαντίγραφα και τα εξωτμηματικά αντίγραφα. Πρωτού συνεχίσουμε λοιπόν την έβρεση των κατάλληλων περιοχών των δεδομένων που θα τοποθετηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης, ας ορίσουμε το χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα λοιπόν είναι περίοδος χρόνου κατά την οποία τα επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα μιας δεδομένης σειράς αντιγράφονται σε προσωρινό αντίγραφο. Στην μεθοδολογία της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, τα δεδομένα αντιγράφονται από την εξωτερική μνήμη σε εσωτερικά επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης. Δηλαδή είναι αντίγραφα, που σημαίνει ότι αν τα απομακρύνουμε αυτά τα αντίγραφα, τα δεδομένα παραμένουν στην αρχική τους μορφή, στην εξωτερική μνήμη. Έτσι λοιπόν, στη μεθοδολογία αυτή αντιγράφονται δεδομένα από την εξωτερική μνήμη σε εσωτερική μνήμη και έτσι λοιπόν, όταν ζητηθούν αυτά τα δεδομένα, βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη. Χρησιμοποιείται λοιπόν ένας ευρετικός αλγόριθμος, όπου στον ευρετικό αλγόριθμο τα όρια του βρόχου επαναλήψεων καθορίζουν τα χρονικά διαστήματα. Όλα τα αντίγραφα που ανήκουν σε δεδομένο επίπεδο χρονικού διαστήματος αποθηκεύονται στο χώρο. Ας δούμε λοιπόν τα αντίγραφα πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ομοίως εδώ βλέπουμε, έχουμε το κλασικό αλγόριθμο με τους τρεις ένθετους βρόχους και μπορεί κάποιος από το σχήμα των προσβάσεων να αποφασίσει ότι μία περιοχή μνήμης 6 θέσεων στην επίπεδο 1 μνήμη είναι ικανή για να επιτρέψει μία καλή επαναχρησιμοποίηση. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αν υπάρχει μία θέση μνήμης 6 byte για παράδειγμα, 6 στοιχείων, τότε κάθε φορά αυτή η θέση θα διαβάζεται 3 φορές για κάθε χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα γίνεται η τοποθέτηση 6 άλλων στοιχείων όπου θα υπάρχει ως συνέπεια να επαναχρησιμοποιείται αυτή η ίδια θέση 6 στοιχείων για άλλο χρονικό διάστημα και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τα αντίγραφα
των σημάτων αποδικαιούνται εντός του χώρου. Μπορούμε όμως να επαναχρησιμοποιήσουμε αντίγραφα αν δεν παραμείνουμε ακριβώς μόνο στο χρονικό διάστημα που μας ορίζουν τα όρια των βρόχων επανάληψης, αλλά συνεχίσουμε και δούμε σε κάποιο μεγαλύτερο διάστημα που καλύπτει πολλούς χρονικούς περιόδους. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένας αλγόριθμος που υπάρχουν 5 ένθετοι βρόχοι και γίνεται πρόταση στο πίνακα α στη θέση i/15 συν k/5 συν μη. Βλέπουμε λοιπόν τις προσβάσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου και θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι είτε μπορεί να έχει 5 θέσεις με το να επαναχρησιμοποιούνται κάθε φορά αυτά τα 5 δεδομένα που βλέπουμε είναι 3 φορές κάθε φορά, 3 φορές επαναχρησιμοποιούνται τα δεδομένα, είτε να υπάρχει μια μεγαλύτερη περιοχή μνήμης, 15 θέσεων, όπου βλέπουμε σε αυτές τις 15 θέσεις έχουμε ένα μεγαλύτερο βαθμό επαναχρησιμοποίησης. Για παράδειγμα, βλέπουμε αυτά τα δεδομένα στις πρώτες 5 θέσεις χρησιμοποιούνται 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δηλαδή, αν το μέγεθος από 5 γίνει 15, η επαναχρησιμοποίηση από 3 που ήταν, 3 φορές, γίνεται 6. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μία αύξηση του μεγέθους της προσωρινής μνήμης οδηγεί, στο παράδειγμά μας, σε μία αύξηση της επαναχρησιμοποίησης. Και η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης σημαίνει ότι γλιτώνουμε προσβάσεις από την εξωτερική μνήμη και άρα έχουμε μία καλύτερη χρήση της εσωτερικής μνήμης και ενεργειακό όφελος. Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αλυσίδες επαναχρησιμοποίησης και να απομακρυνθούν αν γίνεται. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε για παράδειγμα ότι δεδομένα που βρίσκονται στον πίνακα α μπορούν να γίνουν άμεσα προσβάσιμα από τον επεξεργαστή. Άρα εδώ πέρα μία αλυσίδα είναι κατευθείαν πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη. Μία άλλη αλυσίδα είναι από το α να αντιγράφεται κάθε φορά ένα μικρό κομμάτι, για παράδειγμα 6 θέσεων, και να γίνονται κάποιες προσβάσεις σε αυτό το κομμάτι και οι υπόλοιπες στην εξωτερική μνήμη. Κάποια άλλη αλυσίδα είναι για παράδειγμα να μην έχουμε μόνο 5 θέσεις, να έχουμε 15 θέσεις, για παράδειγμα. Και έτσι λοιπόν να γίνεται πρόσβαση σε αυτές τις 15 θέσεις και στη συνέχεια ό,τι δεν υπάρχει σε αυτές τις θέσεις να γίνεται πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη. Μια άλλη περίπτωση είναι να έχουμε και τις δύο προηγούμενες καταστάσεις, δηλαδή να έχουμε και ένα μικρό πίνακα 5 θέσεων και ένα μεγαλύτερο 15 θέσεων και έτσι λοιπόν να γίνεται πρόσβαση πρώτα στο μικρό πίνακα, ό,τι προσβάσεις δεν υπάρχουν σε αυτό το πίνακα να προωθούνται στη μεγαλύτερη μνήμη εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος και στη συνέχεια να προωθούνται στην τελική μνήμη. Θα πρέπει βέβαια να χρησιμοποιηθεί μια συνάρτηση κόστους, όπου η συνάρτηση κόστους χρησιμοποιείται στα ευρετικά μοντέλα και ευρετικούς αλγορίθμους προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Έτσι λοιπόν, θα απαιτηθεί να γίνει η εκτίμηση των εγγραφών για διαφορετικά επίπεδα μιας επανάληψης. Είπαμε ότι έχουμε στο παράδειγμά μας είτε μία μνήμη 5 θέσεων, είτε μία μνήμη 15 θέσεων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στον αλγόριθμο αυτόν
Οι προσβάσεις στον πίνακα Α είναι 90, άμα κάνουμε όλες αυτές τις πράξεις. Είναι 2 επί 3 επί 5. 2 επί 3 επί 3 επί 5 είναι 90. Αν χρησιμοποιηθεί βέβαια μία μνήμη με κέρδος α δίστανο που έχει μέγεθος 5, τότε η προσβάση γίνεται 30. Στην α δίστανο, ενώ στο α τόν οι προσβάσεις γίνονται 15. Άρα λοιπόν, με αυτά τα νούμερα και γνωρίζοντας τον ενεργειακό κόστος πρόσβασης και απόδοσης κάθε επίπεδο μνήμης, μπορεί να υπολογιστεί ποια είναι η βέλτιστη τοποθέτηση. Έτσι λοιπόν, μπορεί να τοποθετηθούν στοιχεία πάνω σε κάθε αλυσίδα, όπου διαφορετικά στις αλυσίδες οδηγούν σε διαφορετική κατανάλωση ισχύως και αξιοποίηση επιφάνειας. Κόκκινο χρώμα τοποθετείται για τον αριθμό των προσβάσεων, μπλε για την επιφάνεια, ροζ για την ενέργεια. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση, βλέπουμε όταν έχουμε μόνο πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη α, ότι η ενέργεια είναι 135, η προσβάση είναι 90 και η επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε είναι 150. Συνολικά λοιπόν, αυτή η λύση έχει 150 σε επιφάνεια και 135 σε ενέργεια. Αν τοποθετηθεί ένα διάμεσο επίπεδο μνήμης μεγέθους 5, τότε σε αυτό το μέγεθος 5 θα γίνουν 120 προσβάσεις και η ενέργεια θα είναι 6. Τα συνολικά νούμερα λοιπόν είναι 155 για το μέγεθος, έχει αυξηθεί το μέγεθος όπως παρατηρούμε, και 51 η ενέργεια, δηλαδή έχει μειωθεί σημαντικά, από 135 έγινε 51. Αν χρησιμοποιηθεί αντί για το α δίστανο μία α τόνος μνήμη μεγέθους 15, τότε το α δίστανο θα έχει μέγεθος 15, 105 προσβάσεις, ενεργειακό κόστος 16 και ασφαλώς βέβαια θα γίνουν και κάποιες προσβάσεις στην εξωτερική μνήμη όπου θα έχει μέγεθος 150, προσβάσεις μόνο 15 και 22 ενέργεια. Άρα το συνολικό κόστος είναι 165 και 38. Αν τώρα χρησιμοποιηθούν και οι δύο αλυσίδες, βλέπουμε ότι θα έχουμε 5 μέγεθος στην α δίστονο με 6 μονάδες κατανάλωσης ενέργειας, 15 θέσεις μέγεθος για το α τόνος με 45 προσβάσεις και 7 μονάδες ενέργεια και ασφαλώς 150 θέσεις για την εξωτερική μνήμη με 15 προσβάσεις και 22 μονάδες για την ενέργεια. Δηλαδή συνολικά έχουμε 170 θέσεις στη μνήμη ότι απαιτούνται και το κόστος, το ενεργειακό κόστος είναι το πιο χαμηλό. Είναι μόνο 35 μονάδες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις διαφορετικές υλοποιήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο σχεδιασμό δεν υπάρχει μια λύση one size fits all. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές λύσεις, όπου κάθε λύση έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια λύση, για παράδειγμα, είναι η 150-135. Μια λύση είναι 155 σε μέγεθος, μεγαλύτερο μέγεθος και κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας. Μία άλλη είναι αύξηση στο μέγεθος της μνήμης και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η βέλτιστη ενεργειακά λύση έχει ασφαλώς και το μεγαλύτερο μέγεθος. Όλα αυτά τοποθετούνται σε διαγράμματα που ονομάζεται Παρέτο, όπου έχουμε τις τιμές στους δύο αυτούς άξονες. Στον ένα άξονα έχουμε, για παράδειγμα, την κατανάλωση, και στο άλλο άξονα έχουμε το μέγεθος. Έτσι λοιπόν, μία λύση με χαμηλή κατανάλωση, για παράδειγμα 35, έστω είναι εδώ, έχει το μεγαλύτερο κόστος σε επιφάνεια. Ενώ μία
με μεγαλύτερη κατανάλωση έχει τη μικρότερη επιφάνεια. Και ασφαλώς, συνδέοντας αυτά τα σημεία, δημιουργείται ένα γράφημα, μια καμπύλη, όπου στο ανώτερο σημείο έχουμε την μεγαλύτερη επιφάνεια και τη χαμηλότερη κατανάλωση και στο χαμηλότερο σημείο έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και τη μικρότερη επιφάνεια. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο άξονας, αυτή η καμπύλη με τους συμβασμούς, με όλες τις πιθανές υλοποίησεις. Αυτή η καμπύλη λοιπόν ονομάζεται Pareto Curve. Έτσι λοιπόν διαφορετικές αλυσίδες οδηγούν σε διαφορετική κατανάλωση ενέργειας, όπως φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα. Σε αυτό το διάγραμμα βέβαια η ενέργεια τοποθετείται στο κάθε του άξονα και η επιφάνεια στο οριζόντιο, όπου φαίνονται οι διάφορες υλοποιήσεις. Οι διάφορες υλοποιήσεις που είναι βασικά διάφοροι συμβιβασμοί που μπορεί να δεχτεί ο σχεδιαστής. Το τρίτο βήμα είναι ο προσδιορισμός των δέντρων επαναχρησιμοποίησης και η απομάκρυση αυτών. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να δούμε τις εξής κατηγορίες ως προς την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Η πρώτη κατηγορία, η α, είναι όταν δεν υπάρχει κανένας βρώμος. Κατευθείαν γίνεται πρόσβαση σε κάποιες περιοχές μνήμης, χωρίς κάποιο πρόχο επανάληψης. Σε άλλη περίπτωση, στην β' περίπτωση, υπάρχει μία ανάγνωση που βρίσκεται μέσα σε βρώμο επανάληψης. Σε μία άλλη κατηγορία, έχουμε πολλαπλές αναγνώσεις μέσα σε ένα βρώμο επανάληψης και στην τελευταία κατηγορία έχουμε πολλαπλές αναγνώσεις σε πολλαπλούς βρώμους. Έτσι λοιπόν, στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι αλυσίδες και τα δέντρα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Όπως είχαμε δει πριν, μία αλυσίδα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων για το παράδειγμά μας είναι αυτή που αποτελείται από το α, α τόνο και α δίστονο, με τα μεγέθη 5 στο α δίστονο και 15 στο α τόνο. Μία άλλη αλυσίδα θα μπορούσε να είναι μόνο το α δίστονο, για παράδειγμα. Να υπάρχει λοιπόν α και α δίστονο, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται επαναχρησιμοποίηση κάποιων δεδομένων. Έτσι λοιπόν, τοποθετούνται όλες αυτές οι διαφορετικές αλυσίδες στο ίδιο δέντρο και έχουμε το δέντρο επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Από την επαναχρησιμοποίηση των αλυσίδων δεδομένων περνάμε λοιπόν στην επαναχρησιμοποίηση των δέντρων δεδομένων. Βλέπουμε λοιπόν τον αλγόριθμό μας, έχουμε σημειώσει τα σημεία που γίνονται προσβάσεις ανάβαλωσης στον πίνακα α, 1, 2, 3 και 4 και τα οποία αυτά δημιουργούν τις αλυσίδες. Είναι υποψήφια προς αντιγραφή λοιπόν δεδομένα και βλέπουμε λοιπόν τις διάφορες αλυσίδες όπου μπορούν να συγχωνευτούν όταν έχουν ένα κοινό γονέα, για παράδειγμα το α, και στη συνέχεια να γίνει συνδυασμός των αλυσίδων σε εφολιασμένους βρόχους και να δημιουργηθεί ένα καθολικό δέντρο. Το επόμενο βήμα βέβαια είναι να γίνει και μία βελτίωση αυτού του δέντρου με την απομάκρυση κοινών στοιχείων. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορούν να βελτιστοποιηθούν κάποιες μνήμες, όπως κοινές περιοχές μνήμης να απομακρυνθούν και ούτω καθεξής. Στο τέταρτο βήμα της μεθοδολογίας της IMEC είναι ο προσδιορισμός του γραφήματος επαναχρησιμοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας τις παρακάψεις και να απομακρυνθούν αυτά. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει το δέντρο επαναχρησιμοποίησης δεδομένων α, α τόνος και η πρόσβαση και μπορεί λοιπόν να γίνει η
τοποθέτηση του α τόνος, για παράδειγμα, στο επίπεδο 3, και έτσι λοιπόν από το α γράφουμε στο επίπεδο α τόνος και συνέχεια γίνεται η πρόσβαση, ή μπορεί να γίνει η μεταφορά του α τόνου σε ένα πιο εξωτερικό επίπεδο και συνέχεια η πρόσβαση, ή να τοποθετηθεί κατευθείαν σε μία on-chip μνήμη και από εκεί να αντιγράφεται σε μία μνήμη πιο κοντά στον επεξεργαστή και συνέχεια στο σημείο που γίνεται η πρόσβαση. Στο βήμα λοιπόν 4 προσδιορίζεται το γράφημα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και τον αριθμό των επιπέδων. Για παράδειγμα εδώ έχουμε δύο δέντρα, το α και το β, γιατί έχουμε δύο πίνακες προσβάσεις σε δύο πίνακες. Ο α, λοιπόν, ο πίνακας, έχει το δέντρο α δίστονο, α τόνος και α τρίστονο. Ενώ το β υπάρχει β τόνος, β δίστονο και β τρίστονο. Στα δέντρα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, από το α πηγαίνουμε στο α τόνος και υπάρχουν τα τρία επίπεδα της ιεραρχίας, επίπεδο 1, επίπεδο 2, επίπεδο 3. Ενώ ομοίως υπάρχει και το δέντρο β που και αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποια από αυτά τα επίπεδα. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Έχουμε πολλαπλά δέντρα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και θα πρέπει αυτά να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα επίπεδα ιεραρχίας μνήμης. Το θέμα είναι τι θα τοποθετηθεί πού. Για παράδειγμα, θα τοποθετηθεί το α τόνος στο επίπεδο 2, στο επίπεδο 3, στο επίπεδο 1. Το β τόνος, αυτό θα τοποθετηθεί στο επίπεδο 2. Αν τοποθετηθεί αυτό στο επίπεδο 2, μήπως δεν χωράει το α τόνος στο επίπεδο 2 και θα πρέπει να πάει στο επίπεδο 1. Υπάρχουν λοιπόν συμβιβασμοί που πρέπει να γίνουν και πρέπει να εκτιμηθεί κάθε φορά ποια είναι η πιο βέλτιστη τοποθέτηση. Πού θα κερδίσουμε ενεργειακά ή θα κερδίσουμε στην απόδοση ή στην επιφάνεια. Δηλαδή υπάρχουν τρεις παράγοντες που μας ενδιαφέρουν και η επιφάνεια βέβαια συνδέεται με το κόστος. Στο βήμα 4 λοιπόν θα πρέπει να αποφασιστεί το επίπεδο που θα χρησιμοποιηθεί και γενικότερα τι δεδομένα θα τοποθετηθούν σε ποια επίπεδα. Στο πέμπτο βήμα γίνεται ο προσδιορισμός της εφόρτησης διάταξης για την ιεραρχία μνήμης, ενσωματώνοντας τους δεδομένους περιορισμούς μνήμης παρασκηνίου, καθώς επίσης και περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Έτσι λοιπόν, είχαμε αποφασίσει την τοποθέτηση κάποιων αντιγράφων στο επίπεδο 3, κάποια στο επίπεδο 1, κάποια στο επίπεδο 2 κ.ο.κ. Βλέπουμε λοιπόν ότι έστω έχει αποφασιστεί να τοποθετήσουμε το α στην εξωτερική μνήμη και το α τόνος στην εξωτερική μνήμη επίπεδου 3, στην εσωτερική μνήμη επίπεδου 3 και στη συνέχεια το β στην εσωτερική μνήμη επίπεδου 2, το β τόνος στην επίπεδο 1 και έτσι να γίνονται οι προσβάσεις. Αυτό λοιπόν έχει αποφασιστεί γιατί μας έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα καλύτερα αποτελέσματα και από μέγεθος και από κατανάλωση. Εφόσον ξέρουμε τις προσβάσεις, μπορούμε να εκτιμήσουμε το κέρδος και να κάνουμε και να προβούμε σε αυτή την τοποθέτηση. Έτσι λοιπόν, έχουν αποφασιστεί που θα τοποθετηθεί το κάθε αντίγραφο, σε ποιο επίπεδο, και βρίσκεται η τελική λύση, όπου στο παράδειγμα μας είναι μια πλατφόρμα τριών επιπέδων. Ας δούμε τώρα πώς εφαρμόζεται αυτή η μεθοδολογία σε ένα παράδειγμα απλής συνέλεξης. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένας πίνακας σταθερών τιμών, ένας βρόχος τριών loops, ένα μπλοκ κώδικα, όπου γίνεται πρόσβαση κάθε φορά στον πίνακα in, ασφαλώς πολλαπλησιάζεται επί τον πίνακα, επί το CF, που είναι οι coefficients, και στη συνέχεια αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα στο RC.
Από το συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης. Μπορεί να υπάρχει η περίπτωση ενός μικρού μεγέθους μνήμης, όπου οι προσβάσεις είναι FL επί W επί H, προσβάσεις στην εξωτερική μνήμη, και οι προσβάσεις σε αυτό εδώ το, σε αυτό εδώ το block δεδομένο είναι FL τετράγωνο επί FL επί FL. Μπορεί όμως να μπει σε μια άλλη ιεραρχία, που πάλι να είναι FL τετράγωνο FL επί FL, να υπάρχει ένα ενδιάμεσο επίπεδο ιεραρχίας μνήμης, όπου θα διαβάζεται από αυτό με R ίσον FL επί W επί FL, και συνέχεια αυτό θα καλύπτει τις αναγνώσεις που δεν έχει με WPH αναγνώσεις στον εξωτερικό πίνακα. Ασφαλώς βέβαια οι προσβάσεις όλες είναι FL τετράγωνο επί WPH και μπορούν να γίνουν κατευθείαν από τον εξωτερικό πίνακα. Μπορούν όμως να γίνουν και από το ενδιάμεσο αντίγραφο με FL τετράγωνο WFL. Άρα λοιπόν, ένα δέντρο που μπορούμε να κατασκευάσουμε είναι να υπάρχει όλος πίνακας, συνέχεια μια ολόκληρη σειρά από blocks, μια ολόκληρη γραμμή λοιπόν από blocks, μετά να υπάρχει ένα block και μετά να υπάρχει ένα pixel ενός block. Πώς μπορούμε να παράγουμε αντίγραφα? Καταρχήν, στην αρχικοποίηση της κρυφής μνήμης αντιγράφονται τα δεδομένα από την εξωτερική μνήμη μέσα στην κρυφή μνήμη. Στη συνέχεια, καθώς ολισθαίνει το παράθυρο επεξεργασίας δεδομένων, μπορούν να επαναχρησιμοποιούμε ένα κομμάτι δεδομένων. Και στη συνέχεια, να ενημερώνουμε μόνο με τα νέα δεδομένα, τα δεδομένα που πια δεν χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που απαιτείται η επαναχρησιμοποίηση μνήμης επίπεδου 1, θα πρέπει να γίνουν εξής αλλαγές. Θα πρέπει καταρχήν να βρεθεί ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης. Και βλέπουμε λοιπόν από τις προσβάσεις στο πίνακα IN ότι ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης είναι το DC. Το DC έχει μέγεθος 8. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να υλοποιήσουμε την επαναχρησιμοποίηση σε αυτό το κομμάτι κώδικα, θα πρέπει να κάνουμε τις εξής αλλαγές. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσουμε μία μνήμη μεγέθους 8, γιατί 8 είναι η μνήμη που θα επαναχρησιμοποιήσουμε, η οποία θα τοποθετηθεί πάνω σε κάποιο επίπεδο on-chip. Έστω μην ορίζουμε buff το 8. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τοποθετήσουμε κώδικα όπου θα αρχικοποιεί αυτή τη μνήμη. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ότι αντιγράφονται τα πρώτα 8 στοιχεία στο buffer και στη συνέχεια, μέσα στον πρόβο επανάληψης, τοποθετείται κάθε φορά η ενημέρωση των δεδομένων, δηλαδή κάθε φορά τοποθετείται ένα ακόμα δεδομένο στον πίνακα στη θέση κάποιου παλιού δεδομένου που δεν χρησιμοποιείται, με την χρήση της πράξης modulo, δηλαδή μιας κυκλικής πράξης, ώστε κάθε φορά απομακρύνεται κάποιο δεδομένο και τοποθετούνται αυτά τα καινούργια δεδομένα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει βέβαια και η πρόσβαση να γίνεται κάθε φορά στον πίνακα buffer και όχι στον πίνακα in. Με αυτόν τον τρόπο έχει επιτευχθεί μια σημαντική βελτίωση του συστήματος και ασφαλώς, επειδή οι προσβάσεις γίνονται πια στον buffer, γλιτώνουμε ενεργειακά και ασφαλώς έχουμε και κέρδος στην απόδοση. Σε μια άλλη εφαρμογή, για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή βίντεο που είναι μια βασική αρχή εκτίμησης κίνησης. Έχουμε λοιπόν το προηγούμενο πλαίσιο, το τρέχον πλαίσιο και συγκρίνουμε κάθε φορά ένα μπλοκ από pixel με ένα άλλο μπλοκ προκειμένου να βρεθεί το καλύτερο τέριασμα ώστε να εκτιμηθεί που έχει μετακινηθεί αυτό το μπλοκ. Ο βρόχος συνήθως αποτελείται από πάρα πολλά for loops. For, 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 δηλαδή έχει
6 ένθετους βρώμους. Και κάθε φορά ελέγχει το sum of absolute differences, δηλαδή ποιο μπλοκ έχει την ελάχιστη διαφορά και την ελάχιστη τροποποίηση όπως το αρχικό μπλοκ, και αυτό το μπλοκ είναι το μπλοκ που έχει καταλήξει ο αλγόριθμος, που έχει καταλήξει το αρχικό μας μπλοκ. Έτσι δημιουργεί λοιπόν κάποια γιανίσματα κίνησης. Από τις αλυσίδες επαναχρησιμοποίησης μπορούμε να βρούμε είτε μία ολόκληρη σειρά. Καταρχήν εδώ είναι όλη η εικόνα μας, όλο το πλαίσιο. Μπορούμε όμως να έχουμε είτε μία σειρά, είτε να έχουμε ένα τμήμα της σειράς από πολλά μπλοκ, είτε να έχουμε ένα υποτμήμα αυτού του μπλοκ, ή να έχουμε μόνο και μόνο ένα μπλοκ, ένα μπλοκ που να το κινούμε, που να γίνεται μέρος προς τα κάτω και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες επαναχρησιμοποίησης. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογιστεί, για παράδειγμα, για το MP4 Motion Estimation μπορούμε να υπολογίσουμε ότι έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά δέντρα, πάρα πολλά αντίγραφα που συνιστούν ένα δέντρο. Για παράδειγμα, έχουμε είτε πολύ μικρά σε μέγεθος, είτε το πολύ μικρό σε μέγεθος και ένα μεγαλύτερο, είτε μικρό σε μέγεθος με ένα μεγαλύτερο κομμάτι, μπλοκ και αρχικό και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν επηρεάζουν ασφαλώς τις αποφάσεις. Δηλαδή θα πρέπει εδώ μας εμφανίζεται η κατανάλωση ενέργειας για κάθε μπλοκ. Δηλαδή το πολύ μικρό μπλοκ, για παράδειγμα, έχει 6-4-5 εδώ πέρα, πίσω 6-4-5. Ενώ το αρχικό, αν γίνουν όλες τις προσβάσεις στην εξωτερική μνήμη, είναι περίπου 30 mW. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αποφασιστεί ποια είναι η βέλτιστη ιεραρχία μνήμης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Και αυτό γίνεται με το να υπολογίζουμε κάθε φορά την καμπύλη Παρέτο, μόλις τις διαφορετικές υλοποιήσεις που είχαμε δει πιο πριν, όπου έχουμε τους δύο άξονες και έχουμε τα διάφορα σημεία υλοποιήσεων και κινούμαστε πάνω σε αυτό εδώ πέρα. Αναλόγως, όσο περισσότερη επιφάνεια δίνουμε, τόσο χαμηλότερη ενέργεια καταναλώνεται στο σύστημά μας και αντίστροφα. Ας δούμε κάποια προηγμένα θέματα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Για παράδειγμα, μεταφορά μπλοκ κατά την αποθήκευση δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος. Ένας αλγόριθμος, ο κλασικός, που έχουμε τρεις ένθετους for loops και γίνεται πρόσβαση στον πίνακα α του i. Θα μπορούσε λοιπόν σε αυτόν τον πίνακα να αντικαταστήσουμε το α του i. Βλέπουμε α του i ότι εξαρτάται μόνο από τον i βρόχο και άρα η πρόσβαση στο j και στο k δεν κερδίζει κάτι, δηλαδή το ίδιο στοιχείο διαβάζεται σε όλο το βρόχο J και K. Μπορεί λοιπόν να τεθεί μια τιμή α ίσον α του i, το οποίο θα έχει επαναχρησιμοποίηση 18, γιατί 3 φορές επί 6, 3, 6, 18. Λοιπόν, μια φορά μόνο θα γίνεται πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη α του i και 18 φορές θα γίνεται ανάγνωση από την τιμή του α που έχει τοποθετηθεί σε καταχωρητή, δηλαδή μέσα στον επεξεργαστή. Άρα έχουμε κερδίσει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, έστω έχουμε μια μεγάλη μνήμη που έχει 20 nanojoule αναπρόσβαση και μια μικρότερη μνήμη 1 kilobyte με 1 nanojoule αναπρόσβαση. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογιστεί στην πρώτη περίπτωση πόσο είναι το ενεργειακό κόστος, όπου γίνεται πρόσβαση στον πίνακα α, και στη δεύτερη περίπτωση που γίνεται πρόσβαση στον καταχωρητή α, που βρίσκεται στο register file, πόσο είναι το κόστος πρόσβασης. Και μπορούμε να κάνουμε τις πράξεις και να δούμε ότι με έναν nanojoule αναπρόσβαση το συνολικό κόστος για την περίπτωση που χρησιμοποιεί το καταχωρητής είναι 39
μικροτζάουλ, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση είναι 360 μικροτζάουλ. Δηλαδή υπάρχει μία τάξη μεγέθους διαφορά. Άρα λοιπόν ένας τόσο απλός μετασχηματισμός, δηλαδή το να χρησιμοποιηθεί καταχωρητής για κάποιο στοιχείο που επαναχρησιμοποιείται, είναι κέρδος για τον προγραμματιστή, είναι κέρδος για την ηλεκτρονική. Έτσι λοιπόν, η βασική αρχή είναι ότι θα πρέπει οι δεδομένα που επαναχρησιμοποιούνται να τοποθετούνται σε χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης, δηλαδή να εισάγεται η ιεραρχία μνήμης για ελαχιστοποίηση του αριθμού των αναγνώσεων στην κύρια μνήμη. Περισσότερες λοιπόν αναγνώσεις να γίνονται από μικρές μνήμες και απλώς να γίνεται η ενημέρωση από τις εξωτερικές μνήμες. Στο παράδειγμα αυτό θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν τα δεδομένα που πρέπει να αντιγραφούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 3 for loops και γίνεται πρόσβαση ανάγνωσης, γιατί η ανάγνωση βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της ισότητας, στον πίνακα α, στη θέση α επί 4 συν κ. Μπορούμε λοιπόν να αναπτύξουμε αυτές τις προσβάσεις ως προς τον χρόνο και ως προς το δίκτυο του πίνακα, όπου παρατηρείται το εξής σχήμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι με ένα μέγεθος 6 θα μπορούσε να γίνει η επαναχρησιμοποίηση 3 φορές των δεδομένων. Να υπάρχει λοιπόν κέρδος στο σύστημά μας. Υπάρχουν λοιπόν οι μη μεταφερόμενες επαναχρησιμοποίησεις εντός μιας επανάληψης, όπου προσδιορίζονται σαφώς από τα όρια της χρονικής περίοδου, που η χρονική περίοδο καθαρά καθαρίζεται από τα όρια του loops. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές είναι επαναχρησιμοποίησεις που γίνονται εντός των ορίων του loops και άρα πολύ εύκολα μπορούν να προσδιοριστούν. Και βλέπουμε λοιπόν τις διάφορες χρονικές στιγμές πως η μνήμη μεγέθους 6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει αυτή την επαναχρησιμοποίηση. Αλλά μπορεί να υπάρχει και μεταφερόμενη επανάληψη. Για παράδειγμα, ότι μια επαναχρησιμοποίηση που μεταφέρεται εκτός των ορίων των βρόχων επανάληψης και αυτό έχει ως συνέπεια να γίνει μια καλύτερη επαναχρησιμοποίηση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα μέγεθος 6 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κιόλας για καλύτερη επαναχρησιμοποίηση. Βλέπουμε ότι κάποια δεδομένα, για παράδειγμα, στη χρονική στιγμή, εδώ στο πορτοκαλί πλαίσιο, από το προηγούμενο βρόχο κάποια στοιχεία επαναχρησιμοποιούνται στο νέο βρόχο. Αυτές οι δύο τελίτσες που είναι στο JSON 0, JSON 1, JSON 2 μέσα στο πορτοκαλί πλαίσιο επαναχρησιμοποιούνται στο JSON 0, JSON 1, JSON 2 παρακάτω. Άρα λοιπόν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν δεδομένα μεταξύ διαφορετικών επαναλήψεων. Αυτά εδώ πέρα λέγονται μεταφερόμενη επαναχρησιμοποίηση. Και αυτό γίνεται γιατί το i έχει μικρότερο βάρος από το εύρος του k. Το k είναι μέχρι το 6, ενώ το i έχει βάρος 4. Έτσι λοιπόν, αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι μεταφέρεται για επαναχρησιμοποίηση. Σχετικά με την υλοποίηση ενός αντιγράφου. Υπάρχει ένας βρόχος επανάληψης, παρομοίως και πρόσβαση στον πίνακα α. Οι ερωτήσεις που θα πρέπει να κληθεί να απαντήσει ο προγραμματιστής είναι πώς θα γεμίσει το αντίγραφο με τα σωστά δεδομένα και τι μορφή θα έχει η διεπιστωτήση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει στον αλγόριθμο αυτό να κάνει το εξής. Αρχικά να δηλώσει μια μνήμη μεγέθους 6, την οποία θα την αρχικοποιήσει, δηλαδή θα μεταφέρει κάθε φορά από τον εξωτερικό πίνακα α στην εσωτερική αυτή περιοχή μνήμης χρησιμοποιώντας μια πράξη module, μια κυκλική πράξη η οποία κάθε φορά θα ενημερώνει τα δεδομένα που πρέπει να απομακρυνθούν και να τοποθετηθούν καινούργια. Επίσης, το πρώτο λοιπόν είναι η αρχικοποίηση. Το δεύτερο είναι η ενημέρωση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην ενημέρωση ότι
χρησιμοποιείται πάλι η κυκλική πράξη αυτή, το μόντιλο, και στη συνέχεια το τρίτο βήμα είναι η αντικατάσταση της πρόσβασης με τη σωστή τιμή του α του R. Ασφαλώς μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να έχουμε πολλές περιοχές μνήμης, δηλαδή πολλά επίπεδα στην αρχαία μνήμης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κάθε φορά η ενημέρωση να γίνεται από το κατάλληλο στοιχείο. Εδώ έχουμε ένα κώδικα όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο περιοχές μνήμης. Μια περιοχή με 5 θέσεις μνήμης και μία με 15. Όπως και στους αλγόριθμους εκτίμησης πλήρης κίνησης, ομοίως και εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά δυνατά αντίγραφα που μπορούν να ενημερώνονται είτε το ένα αντίγραφο με το αντίγραφο που βρίσκονται ιεραρχικά ανώτερα από αυτό, είτε από την εξωτερική μνήμη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στον αλγόριθμο πλήρους αναζήτησης το παράθυρο αναφοράς και το καλύτερο τέριασμα, και είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη διαφάνεια το δέντρο αναζήτησης για αυτό το πρόβλημα. Τα υποψήφια λοιπόν προς αντιγραφή και μεταφορές μπλοκ σε όλα τα επίπεδα είναι τα εξής. Μπορεί να είναι, είπαμε, είτε πίξελ, είτε γραμμή, είτε μεγαλύτερη γραμμή με πολλά blocks, είτε ομάδα από blocks και ούτω καθεξής. Για κάθε μπλοκ λοιπόν και κάθε πίνακα υπάρχουν copy candidates, υποψήφια αντίγραφα, τα οποία μπορεί να έχουν επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή να εκμεταλλεύονται την τοπικότητα του χρόνου ή την τοπικότητα του χώρου. Και ασφαλώς κάθε υποψήφιο αντίγραφο είναι αυτό που μπορεί και έχει τουλάχιστον παραπάνω από μία αντίγραφη, δηλαδή παραπάνω από μία φορά γίνεται πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή δύο ή παραπάνω φορές. Κάτι που διαβάζεται μόνο μία φορά δεν είναι ασφαλώς υποψήφιο αντίγραφο. Σχετικά ως προς το χρόνο τώρα τι γίνεται. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται πρόσβαση στον πίνακα Β, ενημερώνει το πίνακα Α μικρό που είναι το υποψήφιο αντίγραφο του πίνακα Α, γίνεται πρόσβαση στον πίνακα Α. Έτσι λοιπόν η μεταφορά από την εξωτερική μνήμη στην Α μικρή μνήμη απαιτεί 24 κύκλους. Η επεξεργασία μετά απαιτεί 18 κύκλους και ο συνολικός χρόνος είναι 1/60. Υπάρχει λοιπόν μια αναμονή μεταφοράς μπλοκ. Μια αναμονή 24 κύκλων κάθε φορά. Μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα και μπορεί να βελτιωθεί με μια απλή επέκταση του χρόνου, time extension. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να ξεκινήσει η μεταφορά από τον εξωτερικό πίνακα α στο μικρό α, στη μικρή τιμή α, μερικούς κύκλους πιο πριν. Δηλαδή, να γίνει παράλληλα με την επεξεργασία σε ένα άλλο πίνακα, σε ένα άλλο μπλοκ κώδικα. Δηλαδή, να γίνει η επικάλυψη της μεταφοράς και της επεξεργασίας. Και έτσι, στο σημείο που θα χρειαστούν τα δεδομένα, θα δοθεί το σήμα του συγχρονισμού, που σημαίνει κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μεταφορές και στη συνέχεια θα γίνει η επεξεργασία. Μερικές φορές βέβαια ο χρόνος αναμονής δεν είναι αρκετός, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι η επεξεργασία απαιτεί 18 κύκλους και η μεταφορά απαιτεί 24 κύκλους, δηλαδή υπάρχει ένας χρόνος αναμονής 6. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να καλυφθεί αυτός ο χρόνος αναμονής με το να γίνει μία βελτίωση ενδεχομένως με χρήση διασωλήνωσης. Έτσι λοιπόν, στη διασωλήνωση αυξάνουμε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για την αντιγραφή, δηλαδή εκεί που είχαμε για παράδειγμα 10 θέσεις, έχουμε 20 θέσεις, και όσο επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που είναι στον ένα βρώ, στο ένα τμήμα του πίνακα, δηλαδή για παράδειγμα α μόντζουλο 1, α μόντζουλο 2,
τότε, δηλαδή που επιστρέφει τη μέση 0-1, τότε μεταφέρουμε δεδομένα στο άλλο πλήμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο ένα μισό του πίνακα γράφουμε δεδομένα και στο άλλο μισό τα διαβάζουμε. Στο επόμενο βρόχο, αυτά τα δεδομένα έχουν ολοκληρωθεί, έχουν έρθει, οπότε επεξεργαζόμαστε αυτά τα στοιχεία και γεμίζουμε αυτά τα στοιχεία, το άλλο μισό του πίνακα. Δηλαδή, αυτή είναι μια διασωλήνωση λογισμικού που απαιτεί, άμα θέλουμε να είναι σε παράγοντα 2, απαιτούμε να διπλασιαστεί το μέγεθος. Αν οι πράξεις βέβαια δεν είναι αρκετές ώστε να καλύψουν αυτή την καθυστέρηση, τότε μπορεί να γίνει επίπεδο 3 διασωλήνωση. Δηλαδή, ο πίνακας θα χωρισεί σε 3 θέσεις και γράφουμε στον ένα και γεμίζουμε τα άλλα δεδομένα και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι ένας μετασχηματισμός, ο μετασχηματισμός της διασωλήνωσης λογισμικού. Έτσι λοιπόν, οι μεταφορές των μπλοκ εκτελούνται παράλληλα με την επεξεργασία και αυτό έχει ως συνέπεια να μειωθεί ο συνολικός χρόνος που απαιτεί το σύστημά μας. Ασφαλώς η διασωλήνωση λογισμικού απαιτεί ένα προήμιο και ένα παραλυκόμενο τμήμα κώδικα. Έτσι λοιπόν, στην αρχή γίνεται η αρχικοποίηση της τιμής, κάθε φορά υπάρχει η εντολή συγχρονισμού. Όσο δεν είναι η τελευταία επανάληψη, γίνεται ενημέρωση. Κάτι που ασφαλώς η τελευταία επανάληψη δεν θα γίνει γιατί έχουν έρθει ήδη τα δεδομένα. Και αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια. Υπάρχουν λοιπόν και περιπτώσεις όπου μπορεί να καλυφθεί αυτή η καθυστέρηση της μεταφοράς για τη δημιουργία, μεταφοράς δεδομένων για τη δημιουργία αντιγράφων από την εξωτερική μνήμη στην εσωτερική με τη χρήση της διασωλήνωσης λογισμικού ή με το να επικαλυφθεί η πράξη της μεταφοράς με πράξη υπολογισμού κάποιων δεδομένων. Μπορεί επίσης να γίνει και παράλληλη διασωλήνωση όπου όπου γίνεται και διασωλήνωση, αλλά και επεξεργασία, όπως εδώ, όπου καταρχήν υπάρχει το σήμα του συγχρονισμού, στη συνέχεια ξεκινάει μία μεταφορά δεδομένων και γίνεται η επεξεργασία. Αυξάνεται βέβαια το μέγεθος του πίνακα. Και όπως είπαμε, όσες φορές θέλουμε να δημιουργήσουμε τη διασωλήνωση αναλόγως των παράγοντα, τόσο πολύ αυξάνεται και το μέγεθος του πίνακα. Για παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε 3 φορές την διασωλήνωση λογισμικού σε έναν πίνακα α, θα πρέπει τότε να έχουμε τριπλάσιο μέγεθος. Ασφαλώς, βέβαια, αυτοί οι μετασχηματισμοί οδηγούν σε βελτίωση της εκτέλεσης του αλγορίθμου και επειδή συνήθως η μνήμη είναι αυτή που καθυστερεί το όλο σύστημα, γιατί ο επεξεργαστής πολύ συχνά περιμένει να ολοκληρωθεί κάποια πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη, κυρίως για ανάγνωση. Έτσι λοιπόν, με την διασωλήνωση του λογισμικού, επιτρέπουμε να κρύψουμε την καθυστέρηση λόγω πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη, κάτι που ασφαλώς έχει και ενεργειακά ωφέλη και ωφέλη απόδοσης. Τα αποψήφια λοιπόν προς αντιγραφή και μεταφορά μπλοκ επίπεδο, βλέπουμε λοιπόν το σχήμα αυτό, όπου θα πρέπει, όπως έχουμε πει, να μπορούμε να αποφασίσουμε για το συγκεκριμένο αλγόριθμο που έχει πάρα πολλές δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και πάρα πολλές διαφορετικές δομές δεδομένων, που η κάθε δομή δεδομένων έχει το δικό της δέντρο υποψήφιων αντιγράφων, να αποφασιστεί τι θα τοποθετηθεί σε ποιο επίπεδο μνήμης. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί το ενεργειακό κέρδος και το κέρδος απόδοσης κάθε αλγορίθμου, δηλαδή να υπάρχει αυτή η συνάρτηση κόστους, όπου θα χρησιμοποιηθεί για να μας καθοδηγήσει τα εργαλεία. Η συνάρτηση βέβαια κόστος απαιτεί τόσο το μέγεθος όσο και τον αριθμό των προσβάσεων για τους ενδιάμεσους πίνακες, οπότε γενικά είναι ένα πρόβλημα για την
έβρεση της θέσης αλλά και του υποψήφιου αντιγράφου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει επιλογή υποψήφιων αντιγράφων ώστε να έχουμε το καλύτερο κέρδος στο σύστημά μας. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει για το κάθε υποψήφιο αντίγραφο να υπάρχει το μέγεθος, οι προσβάσεις, οι αστοχίες, δηλαδή οι προσβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν από ανώτερο επίπεδο και βέβαια το ενεργειακό μοντέλο. Έτσι λοιπόν, η επιλογή των κατάλληλων υποψήφιων αντιγράφων θα οδηγήσει και σε διαφορετικές υλοποιήσεις. Δηλαδή υπάρχουν συμβιβασμοί που θα πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο και υπάρχει αυτό το εργαλείο, έχει αναπτυχθεί από τη MA-IMEC, είναι το εργαλείο Memory Hierarchical Layer Assignment, MHLA, το οποίο είναι ένα εργαλείο που του τοποθετεί σε έναν αλγόριθμο και σου βρίσκει όλους τους πιθανούς συμβιβασμούς ως προς τις τοποθετήσεις των στοιχείων και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε κατανάλωση σε επιφάνεια, σε κατανάλωση ενέργειας, σε επιφάνεια και σε απόδοση. Έτσι λοιπόν, το εργαλείο MHLA αναλύει τον κώδικα και βρίσκει όλες αυτές τις πιθανές υλοποιήσεις. Ασφαλώς τις βέλτιστες υλοποιήσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη διάλεξη έγινε ο προσδιορισμός των υποψήφιων αντιγράφων για επαναχρησιμοποίηση και προμετάκληση. Καταρχήν, έγινε κατανοητό ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στην πρόσβαση στη μνήμη και στον επεξεργαστή. Υπάρχει ένα χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί. Περιγράφτηκε η μεθοδολογία βελτιστοποίησης της ιεραρχίας μνήμης δεδομένων για αλγορίθμους που φέρουν το χαρακτηριστικό της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και η μεθοδολογία αυτή μπορεί και επιλέγει και να θέτει τα υποψήφια αντίγραφα βελτιστοποιώντας ολικά την κατανάλωση ενέργειας στην ιεραρχία μνήμης και τον χρόνο εκτέλεσης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.